Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, χαίρετε εν Κυρίω. Σε αυτό το βίντεό μας θα μιλήσουμε για το λιβάνι ή θυμίαμα και σε ό,τι έχει σχέση με αυτό. Θα αναφερθούμε στον τρόπο παρασκευής του θυμιάματος, στον λόγο για τον οποίο το χρησιμοποιούμε, στα σκεύη που το τοποθετούμε, στη βιβλική αναφορά του και τα ιστορικά του στοιχεία. Η ονομασία λιβάνι αποτελεί παραφθορά της αραβικής λέξης λούμπαν, που σημαίνει γάλα, επειδή το λιβάνι όταν στάζει από τις χαραγμένες τομές των κορμών των δέντρων μοιάζει με σταγόνες γάλακτος. Το λιβάνι εξάγεται από τον κορμό του δέντρου κέδρος του λιβάνου. Το θυμιατήριο ονομάζεται και λιβανιστήρι, παίρνοντας την ονομασία αυτή από το δέντρο όπου εξάγεται η πρώτη ύλη. Ο κέδρος είναι δέντρο που όταν το χαράζουν βγάζει ένα υγρό σαν το ρετσίνι, το λιβάνι. Όταν μέσα σε αυτό προσδεθούν αρωματικά έλαια, γίνεται το μοσχοθυμίαμα. Το θύμιασμα είναι μια διαδικασία η οποία δεν χρησιμοποιείται μόνο από τους Ορθοδόξους, αλλά και από άλλες θρησκείες ή δοξασίες. Η χρήση του θυμιάματος στην λατρεία του Θείου δεν είναι κάτι που συναντάμε αποκλειστικά στον Χριστιανισμό, αλλά και οι Ιουδαίοι, οι αρχαίοι Έλληνες, οι Αιγύπτιοι, οι Φοίνικες, οι Ασσύριοι, οι Βαβυλώνιοι, το χρησιμοποιούσαν στις συναγωγές και στις τελετές τους και όλοι οι πολιτισμοί αντίστοιχα. Υπάρχουν περιπτώσεις Αγίων Χριστιανών Μαρτύρων που επειδή δεν ελέγχθησαν να ρίψουν θυμίαμα εμπρός στα είδωλα, εθυσιάστησαν οι ίδιοι. Θυμίαμα προσφέρονταν και προς τον Ρωμαίο Αυτοκράτορα που ελατρεύεται ως Θεός. Το ίδιο συνέβαινε και για άλλα επιφανή πρόσωπα που είχαν δοξαστεί από τους ανθρώπους. Κατά τον ιστορικό Θεοδόρητο, ο Ιουλιανός ο Παραβάτης αξίωνε να του καίνε θυμίαμα. Η παράδοση, η διδασκαλία και η λειτουργική της Εκκλησίας μας έχει ορίσει τις ακολουθίες στο ναό αλλά και στο σπίτι μας να χρησιμοποιούμε το θυμίαμα. Στα χρόνια του Κυρίου το εβραϊκό θυμίαμα απαιτελείται από 13 αρωματώδη στοιχεία, όπως μαρτυρεί ο Ιώσυπος. Σύμφωνα με τον Μαϊμονίδη, μερικά από αυτά τα επιπλέον συστατικά περιλάμβαναν το ήλεκτρο, την κασία, την κανέλα, τη σμύρνα, το σαφράνι και τον άρδο. Το θυμίαμα, πρώτον, είναι ένας τρόπος δοξολογίας προς τον Θεό, αλλά και ένας τρόπος όπου καθαρίζουμε τον χώρο από δαιμονικές και αρνητικές ενέργειες. Συμβολίζει την προσευχή που ανεβαίνει προς τον Θεό. Κατευθυνθεί το η προσευχή μου ως θυμίαμα ενώπιόν σου, έπαρση των χειρών μου, θυσία εσπερινή εισάκουσον με Κύριε, όπως ψέλνει ο ψάρτης την ώρα του εσπερινού. Τρίτον, συμβολίζει τις γλώσσες πυρός, όπου την ημέρα της Πεντηκοστής ο Κύριος έστειλε στους μαθητές του το Πανάγιο Πνεύμα του εν είδη πυρήνων γλωσσών. Τέταρτον, συμβολίζει τον ένο που απευθύνουμε προς τον Θεό, όπου η μυρωδιά που αναβλύζει από το θυμίαμα μας δημιουργεί την κατάσταση της πλήρωσης της καρδίας από τη Θεία Χάρη. Το θυμιατό, πέμπτον, όπου καίει το καρβουνάκι, συμβολίζει την κοιλιά της υπεραγίας Θεοτόκου, όπου εκεί δέχθηκε το Κύριο χωρίς καμία μεταβολή, αλλίωση ή φθορά. Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός περιγράφει αυτόν τον συμβολισμό λέγοντας «Το θυμιατό σημαίνει την δέσποινα την Θεοτόκο». Όπως τα κάρβουνα είναι μέσα στο θυμιατό και δεν καίεται, έτσι και η δέσποινα η Θεοτόκος εδέχθηκε τον Χριστό και δεν εκάηκε, αλλά μάλιστα εφωτίστηκε. Κατά τον Άγιο Γερμανό, Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, ο θυμιατήρ υποδεικνύει την ανθρωπότητα του Χριστού, το πυρ την θεότητα και ο ευώδης καπνός μηνύει την ευωδία του Αγίου Πνεύματος προπορευωμένη. Έβδομον, η βάση του θυμιατηρίου αποδεικνύει την ανθρώπινη φύση του Χριστού. Η φωτιά την θεότητά του και ο ευώδης καπνός μας πληροφορεί την προπορευόμενη ευωδία του Αγίου Πνεύματος. Όγδον, με το θυμίαμα που προσφέρουμε την ώρα της προσευχής, υποβοηθείται η ανάταση της ψυχής προς τα υψηλά, άνω σχόμεν τας καρδίας. Όπως το θυμίαμα θερμενόμενο στον άνθρακα ανέρχεται προς τα άνω, ευωδιάζοντας το περιβάλλον, έτσι και η ψυχή του πιστού, με θερμή πίστη, πρέπει να πτερουγίζει προς τα άνω, μυροβλίζουσα, απαγκιστρωμένη από τις υλικές μέρημνες. Όταν ο ιερέας ένατον θυμιάζει τις εικόνες των Αγίων,
επιζητεί τις μεσητικές προσευχές τους προς τον Κύριο για βοήθεια όλου του κόσμου και γενικότερα της κτήσης. Τα τρία στοιχεία από το κάρβουνο συμβολίζουν πρώτον η στάχτη, το σώμα του Χριστού, δεύτερον το κάρβουνο, την ψυχή του Χριστού και τρίτον το αναμένο κάρβουνο, την θεότητα του Χριστού. Ο Μωυσής, έπειτα από παρότηση του Θεού, κατασκεύασε και τοποθέτησε στη σκηνή του μαρτυρίου θυσιαστήριο του θυμιάματος, όπου δίνεται και η περιγραφή στο σχετικό χωρίο για τον τρόπο κατασκευής του θυσιαστηρίου. Ο τρόπος παρασκευής του θυμιάματος διδάχθηκε από τον ίδιο τον Κύριο, όπου συμπεριλαμβάνονται τέσσερα συστατικά στοιχεία. Πρώτον, η στάχτη, δεύτερον, όνιχας, τρίτον, χαλβάνι και τέταρτον, λίβανο. Χαλβάνι είναι το ρητινόδες φυτό με δυνατό και ευχάριστο άρωμα, το οποίο φυτρώνει κυρίως στην Ινδία και τη Συρία. Ο όνιχας είναι ένα αρωματικό κοχύλι και αποτελούσε ένα από τα βασικά συστατικά του θυμιάματος, το οποίο προοριζόταν αποκλειστικά για χρήση στο αγιαστήριο. Στακτίν είναι το εθέριο έλαιο του θάμνου της Σμύρνας ή αλλιώς μύρας. Η προσφορά θυμιάματος στην Παλαιά Διαθήκη αποτελούσε εντολή του Θεού. Έπρεπε να προσφερθεί θυμίαμα στην αρχή της ημέρας, το πρωί και το βράδυ με το άναμα των λίχνων. Ο Αδάμ δίδαξε στα παιδιά του να προσφέρουν θυσία στο Θεό. Αρχικά, οι προσφορές του θυμιάματος γίνονταν σε κλίβανο, θυσίαν εψημένη εκλιβάνο. Στο βιβλίο των Αριθμών διαβάζουμε για μία ανταρσία τριών ανδρών, του Κορέ, του Δαθάν και του Αβυρών, κατά τον Μωυσή και τον Ααρών, όπου ο Μωυσής κατάφερε να σώσει τους Ισραηλίτες με τη χρήση του θυμιάματος. Τόση είναι η δύναμη του θυμιάματος για αυτούς που έχουν πίστη. Το θυμίαμα το χρησιμοποιούσαν για να θυμιάσουν την σκηνή του μαρτυρίου και τα Άγια των Αγίων. Στην Αποκάλυψη του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου αναφέρεται «Και ο καπνός μαζί με τις προσευχές των πιστών ανέβηκε από τα χέρια του Αγγέλου μπροστά στο Θεό». Σε άλλο χωρίο αναφέρει «Και όταν πήρε το βιβλίο, τα τέσσερα όντα και οι 24 πρεσβύτεροι έπεσαν μπροστά στο αρνί κρατώντας ο καθένας από μία κιθάρα και φιάλες χρυσές γεμάτες με θυμιάματα που είναι οι προσευχές των πιστών». Τα σκεύη στα οποία βάζουμε το θυμίαμα μας αναφέρεται στο βιβλίο της Εξόδου λέγονται θυίσκες και ποιήσεις και τα θυίσκας. Σήμερα προς χρήση έχουμε τα εξής θυμιατά. Πρώτον, το κρεμαστό θυμιατήρι, το οποίο κρέμεται από αλυσίδες που έχουν επάνω κουδουνάκια. Αυτού του τύπου το θυμιατήρι το χρησιμοποιούμε στην Εκκλησία. Όταν είναι 12, συμβολίζουν τους Αποστόλους και το κήρυγμά τους. Όταν είναι 4, τους Ευαγγελιστές και τα 4 Ευαγγέλια. Οι τρεις αλυσίδες συμβολίζουν τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα και η μία το Θεό. Το πάνω μέρος, όταν έχει σχήμα θόλου, συμβολίζει τον ουρανό και όταν έχει σχήμα ναού, συμβολίζει την θριαμβεύουσα Εκκλησία ή την Άνω Ιερουσαλήμ. Η βάση όπου τοποθετούνται τα κάρβουνα συμβολίζει τον επίγειο κόσμο, που δια των προσφορών των θυμιαμάτων ανεβάζει τις προσευχές και τα δίκαια αιτήματα προς τον Θεό. Κατά τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό, η βάση του θυμιατού συμβολίζει επίσης την μήτρα της Παναγίας, γιατί παρόλο που περιέχει αναμένα κάρβουνα, δεν καίγεται. Έτσι και η Παναγία, παρότι ήταν άνθρωπος και δέχθηκε μέσα της το Θεό, δεν καταστράφηκε. Έτσι, το καρβουνάκι είναι συμβολικά ο Χριστός, ο οποίος τοποθετείται μέσα στην μήτρα της Παρθένου και αρχίζει να εξέρχεται ο καπνός όπως ο λόγος του Χριστού. Δεύτερο σκεύος ως θυμιατό χρησιμοποιούμε το καντζίο, το οποίο είναι φορητό και χρησιμοποιείται στις λατρευτικές συνάξεις εντός του ναού όταν ψάλλονται ύμνοι από την Παλαιά Διαθήκη ή αναγιγνώσκονται οι μεγάλες ώρες. Το χρησιμοποιούν οι μοναχοί που έχουν το διακόνημα του εκκλησιαστικού. Είναι μεταλλικό, με μακριά χειρολαβή και κουδούνια, τα οποία συμβολίζουν τα βήματα του Θεού στον Παράδεισο και προτρέπουν τους μοναχούς σε εγρήγορση. «Και άκουσον τη φωνή του Κυρίου του Θεού να περπατάει στον Παράδεισο προς το Δειλινό». Όταν οι μοναχοί θυμιάζουν με το κατζίο, φέρνουν στον ώμο τους ένα τετράγωνο ύφασμα που λέγεται αΐρ. Συνήθως είναι χρυσοπίκλητο
και δηλώνει το αγγελικό τάγμα που εξέπεσε από την πατρόα δόξα και που αντικαταστάθηκε από τους μοναχούς. Ο μοναχός κρατά το κατζίο με το χειρομανδύλιον, το οποίο είναι μικρότερο σε μέγεθος από τον αέρα. Επειδή το θυμιατήριο συμβολίζει τις δύο φύσεις, ανθρώπινη και θεϊκή, και τις τρεις υποστάσεις, πατήριος και Άγιο Πνεύμα, και επειδή ο μοναχός δεν έχει ιεροσύνη, πιάνει το κατζίο με το χειρομάνδυλο, από ευλάβεια και σεμνότητα. Συμβολίζει την απάντηση του αναστημένου Κυρίου, «Μη μου άπτου, μη με αγγίζεις», στη Μαρία την Μυροφόρο, όταν αυτή από την χαρά της ήθελε να τον αγγίξει. Τρίτο θυμιατό το οποίο χρησιμοποιούμε είναι το φορητό θυμιατό που χρησιμοποιείται εκτός του ναού για το θυμίασμα των σπιτιών και των τάφων. Χρησιμοποιείται από λαϊκούς και κληρικούς. Στο μέγεθος είναι μικρό, χωρίς κουδούνια και ιδιαίτερες διακοσμήσεις και με μικρή χειρολαβή. Συνήθως είναι κατασκευασμένο από μέταλλο ή πυλό. Τέταρτο θυμιατό είναι το θυμιατήριο, το οποίο χρησιμοποιείται στα μνημεία των ηρώων. Έχει ως βάση τρία όπλα και το στρατιωτικό κράνος, μέσα στο οποίο καίγεται το θυμίαμα σε ένδειξη τιμής προς τους πεσόντες υπέρ της πατρίδος. Πέμπτο είναι το τιμητικό θυμιατήριο, που τοποθετείται μπροστά οι πλάγιες στις ιερές εικόνες και στα ιερά λείψανα. Είναι πάνω σε ορθοστάτες. Πολλές φορές λέμε για κάποιους ανθρώπους που έχουν συνειδητή πνευματική ζωή ότι αυτός ο άνθρωπος μυρίζει λιβάνι. Η ευχή όπου έχει ορίσει η Εκκλησία μας να λέμε όταν ο ιερέας ευλογεί το θυμίαμα ή όταν ο λαϊκός βάζει το λιβάνι πάνω στο καρβουνάκι είναι η εξής. Θυμίαμά σοι προσφέρομεν Χριστέ ο Θεός ημών, ίσως μην ευωδίας πνευματικής, ο προτεξάμενος του υπεροράνιος της ιαστήριων, αντικατάπεμψον ημίν την χάριν του Παναγίου σου Πνεύματος. Δηλαδή, θυμίαμα σε σένα προσφέρομεν Χριστέ ύψιστε Θεέ, ως μη ευωδίας πνευματικής. Αυτό, αφού δέχθηκε στο υπεροράνιος της ιαστήριων, στείλε πίσω σε εμάς την χάριν του Παναγίου σου Πνεύματος. Όταν ο ιερέας θυμιάζει στο ναό, θα πρέπει να κάνουμε μια ελαφριά υπόκληση προς τον ιερέα, η οποία είναι δείγμα ότι συμμετέχουμε στα τελούμενα αποδεχόμενη την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Πολλοί χριστιανοί, την ώρα που θυμιάζει ο ιερέας, κάνουν το σταυρό τους, πράγμα το οποίο δεν είναι ορθό. Για να θυμιάσουμε, ανάβουμε το καρβουνάκι και τοποθετούμε πάνω στο λιβάνι, λέγοντας την ευχή που προαναφέραμε. Μπορούμε να τοποθετήσουμε πάνω στο καρβουνάκι συμβολικά ένα κομμάτι λιβάνι όπως ένας είναι ο Θεός, δύο κομμάτια λιβάνι όπως δύο είναι η φύση του Χριστού, Θεός και άνθρωπος, τρία κομμάτια λιβάνι όπως τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Ξεκινάμε από τα εικονίσματα και θυμιάζουμε σταυροειδώς και ακολουθώντας κυκλική πορεία στον χώρο, σταματάμε πάλι στα εικονίσματα. Κατά τη διάρκεια του θυμιάματος μπορούμε να λέμε την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με» ή «Το κατευθυνθείτε η προσευχή μου ως θυμία με ενώπιόν σου», «Έπρας των χειρών μου θυσία εισπερινή άκουσον μου Κύριε» ή τον νη ψαλμό τον πεντηκοστό, το «Ελέησον με ο Θεός κατ' ομέγα ελαιό σου και κατ' ο πλήρως νεκρημών σου εξάγει το νόμιμά μου». Κατά τη διάρκεια της πεντηκοστής να λέμε το «Ανάστης Χριστού Θεασάμενη», αλλά και κάποια άλλη προσευχή που θέλουμε εμείς, όπως το «Πάτερ ημών», το «Πιστεύω» και όποια άλλη επιθυμούμε. Μην προσπαθείτε να μάθετε μακροσκελείς προσευχές, διότι δεν έχει τόσο σημασία ο ρυθμός των ευχών, αλλά η ζέστη της καρδίας. Όταν θυμιάσουμε, τα υπολείμματα καλό είναι να τα πετάμε στην θάλασσα ή κάπου που να μην πατάει κανένας. Μεγάλη προσοχή χρειάζεται σε αυτό το οποίο αναφέρουν κάποιοι όταν τους λέμε να θυμιάσουν και μας αναφέρουν ότι ανάβουν αυτά τα στίκτα ξυλάκια. Η Εκκλησία μας δεν έχει στην παράδοσή της κάτι τέτοιο. Αυτά θεωρούνται αρωματικά χώρου που δεν αντικαθιστούν τον παραδοσιακό τρόπο, όπου πίσω από τον τρόπο αυτό, όπως είδαμε, κρύβεται μια ολόκληρη θεολογική διδασκαλία η οποία προέρχεται από τα βάθη των αιώνων. Αυτά είχαμε να πούμε, αγαπητοί μου αδελφοί, για το θυμίαμα. Να θυμιάζετε καθημερινώς στο σπίτι σας, στο γραφείο σας, να επισκέπτεστε τις εκκλησίες και τα ξοκλήσια του τόπου σας, να θυμιάζετε, να ανάβετε το καντήλι, να προσεύχεστε και να είστε πάντα κοντά στην Εκκλησία. Να χαίρεστε πάντοτε εν Κυρίω. Ο Χριστός εν το μέσο ημών.